Σαν αρχιτέκτονας θα έχετε πιθανόν βρεθεί σε μια κατάσταση όπου ο φωτισμός εμπόδιζε την απεικόνιση του σχεδίου σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι το φως συμβάλλει σημαντικά στη συνολική ποιότητα, στη λεπτομέρεια και στον ρεαλισμό μιας τρισδιάστατης απεικόνισης. Με τους ογκομετρικούς προβολείς, το Lumion διευκόλυνε απίστευτα τη δημιουργία έξυπνων στοιχείων, τα οποία ενισχύουν την ατμόσφαιρα των απεικονίσεών σας. Και τώρα, με το Lumion 12.3 μπορείτε να πετύχετε το ίδιο υψηλό επίπεδο όμορφης απεικόνισης, χρησιμοποιώντας νέα ογκομετρικά και διάχυτα φώτα. Φανταστείτε να αποδίδατε φωτορεαλισμό σε ένα βραδινό σκηνικό, όπου όλα θα ήταν ξεκάθαρα. Τα υλικά, τα έπιπλα, η θέα, αλλά και πάλι η εικόνα που θα προσπαθούσατε να δημιουργήσετε θα χρειαζόταν ενίσχυση. Κάτι που να την έκανε να ξεχωρίσει. Μπορείτε να προσθέσετε μερικά ογκομετρικά φώτα για να φωτίσετε αυτές τις σκηνές και να μεταφέρετε το συνέστημα που θέλετε να βγάζει το σχέδιό σας. Ας ανοίξουμε το Lumion και ας δούμε αυτό το μοντέλο. Το σκηνικό είναι αρκετά μοναδικό για αυτό το σπίτι που είναι κατασκευασμένο με τη μέθοδο Ramped Earth. Τα υλικά δίνουν ήδη ένα χαρακτήρα στο χώρο. Προσέξτε όμως τα κρεμαστά φώτα στο κέντρο της τραπεζαρίας και αυτά τα γεωμετρικά μοτίβα. Θα ήταν κρίμα να μην χρησιμοποιήσουμε τον φωτισμό και να δημιουργήσουμε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Ευτυχώς, στο Lumion 12.3 είμαστε μόνο μερικά κλικ μακριά για να το κάνουμε. Θα προσθέσουμε και μερικά διάχυτα φώτα στις λάμπες και θα προσαρμόσουμε λίγο την ένταση και το χρώμα τους. Ένα ζεστός τόνος και μια μέτρια φωτεινότητα θα τέριαζαν σε αυτή τη σκηνή. Ορίζουμε λίγο λιγότερο από τη συνηθισμένη τιμή 500. Τώρα, στο Photo Mode, θα επιλέξουμε το εφέ Volumetric Lights. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα, ρίξτε μια ματιά στο tutorial της ErgoCAD, όπου εξηγούμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται για τους προβολείς του έργου σας. Στη συνέχεια, θα επιλέξουμε τα διάχυτα φώτα στο έργο, με τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε ατμόσφαιρα και βάθος στον χώρο. Φυσικά, υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις που πρέπει να κάνετε, αλλά το Lumion κάνει τα πράγματα εύκολα, χρησιμοποιώντας απλά μερικές μπάρες. Μία για την πυκνότητα, μία για την ένταση και μία για τη μείωση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε φωτορεαλιστική απεικόνιση για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μοναδικό. Πραγματικά η εικόνα ζωντανεύει. Εάν ποτέ νιώσετε ότι λείπει κάτι από ένα βραδινό φωτορεαλισμό, είναι πάντα καλή ιδέα να πειραματιστείτε με αυτή τη νέα λειτουργία. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και αυτό το tutorial και ελπίζουμε να μοιραστείτε υπέροχες εικόνες με την ομάδα μας και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάντε εγγραφή στο κανάλι της ErgoCAD στο YouTube και ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα μας tutorials.